Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, είναι η κορυφαία διαδικασία λειτουργίας της περιφέρειας, αλλά και γενικότερα όλων των θεσμών, όταν γίνεται ένας απολογισμός. Ο απολογισμός γίνεται για τους πολίτες, διότι αυτός είναι και ο μοναδικός μας εντολέας. Από εκεί πήραμε εντολή με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αυτές υπηρετούν. Όπως θα δείτε, και πρέπει να ενημερώσω και τους πολίτες διαμέσου εσάς, ο απολογισμός θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, στη λεπτομέρειά του, ξεπερνάει τις 2.000 με 3.000 σελίδες, θα περιγράφει αναλυτικά όλα τα έργα, όλες τις δράσεις μας, όλες μας τις αποφάσεις, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις αρμοδιότητές μας, γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τις αρμοδιότητες. Βγαίνουμε μπροστά, διεκδικούμε πράγματα προς όφελος της περιοχής μας. Την προηγούμενη περίοδο και μέσα στο 2016 θα σας θυμίζω ότι η αντιπολίτευση θέλησε να επιβάλλει δια του κυτρινισμού και μιας από μια στήρα αντιπολίτευση διαδικασίες και θέματα τα οποία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Και αυτό διαψευδόταν από τις εξελίξεις. Ξεκινάω και λέω. Λέγανε ότι δεν θα γίνει η πέμπτη μονάδα. Όπως ξέρετε, η πέμπτη μονάδα χτίζεται. Θα υλοποιηθεί η διεκδίκησή μας για τη σχολή πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες φυτούνε. Θα έρθουν εδώ τα τοξικά απόβλητα, τα οποία αυτοί τα φέρνανε. Με τις δικές τους συνενέσεις, το δικό τους των κυβερνήσεων, το προηγούμενο. Τα αποτρέψαμε και αυτά. Και άδεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και άδεια των πολιτικών αποφάσεων. Και μπορώ να σας λέω μία σειρά από ακόμη πράγματα. Προσφάτως υλοποιήσαμε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Μας είπανε ότι θα πάμε φυλακή. Ακούσαμε απίστευτα πράγματα. Σήμερα αυτή η πρωτοβουλία μας τη χάνει όχι μόνο της αποδοχής του επιχειρηματικού κόσμου, όχι μόνο της χώρας, αλλά όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με αναφορές και συνεντεύξεις σε όλες τις εφημερίδες της Ευρώπης, με ενημέρωση στο γραφείο του κυρίου Γιούγκερ και με τοποθέτηση του κυρίου Σχοινά. Μπορώ να μιλάω και να λέω και άλλα πράγματα. Ένα πράγμα πρέπει να κρατήσετε και να κρατήσουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Ότι αυτή η περιφέρεια πρωτοπορεί. Με τους δικούς της ανθρώπους τεκμηριώνει και φέρνει αποτελέσματα. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Αρχής του κυρίου Καρυπίδη είναι η κακοδιαχείριση, η αναποτελεσματικότητα και το ότι έχει καταστήσει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ουρά της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της χειρότερης κυβέρνησης που υπήρξε ποτέ στον τόπο. Και δεν στηρίζει κανένα από τα ζωτικά συμφέροντα των Δυτικών Μακεδόνων. Η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Και βέβαια ο νόμος, αλλά κυρίως η ουσία των θεμάτων, ο απολογισμός γίνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, δεν έχει έρθει επιχειρησιακό σχέδιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν έχει συζητηθεί με κανέναν. Κανείς δεν ξέρει ποιος, τι και γιατί και αν θέλουν να κάνουν κάτι. Ο χρόνος περνάει, τα δεδομένα για όλους μας, για τον τόπο μας, γίνονται κάθε μέρα και πιο εφιαλτικά. Εμείς έχουμε εκφράσει την πάγια θέση μας ότι πρώτον στην περιοχή μας απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές και όσο δεν έρχεται η περιοχή θα υπολείπεται των υπόλοιπων περιοχών. Και μια δεύτερη θέση πάγια ότι η αντιπολίτευση δεν είναι μια στήρα αντιπαράθεση με την εκάστοτε αρχή, είτε περιφερειακή, είτε δημοτική, είτε κυβερνητική, αλλά είναι ταυτόχρονα και η κατάθεση προτάσεων και ταυτόχρονα η διεκδίκηση διαλόγου πάνω σε προτάσεις που μπορεί να καταθέτουμε. Δηλαδή, ότι δεν κινηθήκαμε αντιπολιτευτικά με στόχο να μειώσουμε την αξία κάποιου ή να θεωρήσουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Καταθέσαμε προτάσεις συγκεκριμένες για τον πολίτη, για τους κοινοτρόφους, για μια σειρά πράγματα, για την παιδεία, για τον πολιτισμό και γι' αυτό θέλουμε να κρυφθούμε. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ανακοινώσω πρώτα εσάς ότι σήμερα είναι η τελευταία μου συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς όπως γνωρίζετε εδώ και καιρό έχω ανακοινώσει ότι στο τέλος του προηγούμενου χρόνου θα έπρεπε να δώσω τη θέση μου στο επόμενο και αυτό γιατί έχουν βλεπτεί από πλευρές που δεν είναι αυξημένες, δηλαδή χρειάζεται πιο δυναμική εκπροσώπηση. Ταυτόχρονα όμως η παράταξη, η παράταξη αλλάζω από εκεί, συνεχίζει με
καινούργια πρόσωπα. Εγώ παραμένω στην παράταξη ως επικεφαλής. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Δοβασίδη, έναν σημαντικό και αξιόλογο συνάδελφο, έναν νέο άνθρωπο. Ο σημερινός απολογισμός της θητείας της Περιφερειακής Αρχής γίνεται ακριβώς στο μέσο της θητείας της, θα λέγαμε, και με την έννοια αυτή είναι ένας ασφαλής, είναι ασφαλής οι προβλέψεις και οι, που θα γίνουν και για τα επόμενα, το επόμενο διάστημα. Και είναι και ένα ασφαλές διάστημα για να κρίνουμε αυτό που έχει γίνει. Ο κύριος Καρυπίδης, με δύο γραμμές θα λέγαμε ότι αυτό το διάστημα βρέθηκε λειψός στη διοίκηση της Περιφερειακής Αρχής. Σε όποιον τομέα και να κοιτάξουμε, από το ΕΣΠΑ όπου χάσαμε τα 230 εκατομμύρια και που σήμερα είμαστε τελευταίοι πάλι στην απορρόφηση και πάμε σε ένα μεγάλο χάσιμο για άλλη μια φορά, 1,8% είναι η απορρόφηση, τελευταία στη λίστα δυστυχώς. Για τα μεγάλα θέματα δεν έχει προχωρήσει κανένα από τα σημαντικά ζητήματα της περιφέρειας που θα άλλαζαν τη δομή της περιφέρειας, την αναπτυξιακή της προοπτική. Οι μεγάλοι δρόμοι δεν έχουν ενταχθεί και αναφέρομαι και στον Ε65 και στον κάθετο άξονα το κομμάτι Φλόρινα-Πολεμαΐδα. Δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα αρδευτικά, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη χρηματοδότησή τους. Οι Λίμνες ζητάνε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας και βέβαια δεν έχει γίνει τίποτα και με τα μεγάλα τουριστικά θέματα, τα χιονοδρομικά μας. Όλα τα μεγάλα ζητήματα της περιφέρειας εκκρεμούν. Η επιχειρηματικότητα έχει μηδενική απορρόφηση αυτή τη στιγμή και με όλα αυτά φτάσαμε να είμαστε πάλι πρώτοι στην ανεργία και μόνο το 2016 προστέθηκαν 1.900 νέοι άνεργοι σε αυτή την περιοχή. Και τίποτε δεν φαίνεται να αλλάζει αυτήν την εικόνα της περιφέρειας που είναι δραματική. Ο κύριος Καρυπίδης αυτό το διάστημα βέβαια έχει αναδειχθεί και κάπου έχει διαπρέψει. Και αυτό είναι στην αδιαφάνεια της διαχείρισης των δημόσιων πόρων και της καταστρατήγηση όλης της διοικητικής των διαδικασιών της διοικητικής διαχείρισης και λειτουργίας της περιφέρειας και της εξουσίας αυτής που της διοίκησης που διαχειρίζεται. Η περίοδος αυτής της περιφερειακής αρχής, η περίοδος του Θόδωρου Καρυπίδη, έχει ήδη διαψεύσει όλα όσα προεκλογικά υποσχέθηκε στους πολίτες και πολύ φοβόμαστε ότι θα καταγραφεί σαν μια σκοτεινή περίοδος για την προοπτική και το μέλλον της περιφέρειας.